έδειξε τα δόντια του Νοέμβρης από τις 8 το πρωί, όποτε κατέθηκε σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση. Ισχυρές καταιγίδες, καταρακτώδεις βροχές και χαλάζι συνέθεσαν το σκηνικό του καιρού. Επικέντρο της κακοκαιρίας, οι ορεινές περιοχές των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Ορμητικά νερά έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ δρόμοι έχουν κλείσει λόγω κατολισθήσεων όγκων χώματος και πετρών. Λόγω έντονης χαλαζόπτωσης η ορατότητα στους δρόμους ήταν περιορισμένη. Ακόμα και η υδροστρόβιλος καταγράφηκε ανοιχτά της Λεμεσού. Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις και συσσόρευση νερού σε διάφορα σημεία. Σε συστάσεις προς τους οδηγούς οχημάτων προέβη αστυνομία. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμένα και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί και ιδιαίτερα τις παράλιες περιοχές. Το βαρομετρικό θα κινηθεί στα ανατολικά και περιμένουμε πολύ πιο τοπικά φαινόμενα τη Δευτέρα και ακόμα πιο τοπικά την Τρίτη. Ενώ από την Τετάρτη και στη συνέχεια αναμένεται κυρίως έθριος καιρός.